Τελικά κάθε άλλο παρά προσωπική ήταν η λόγη που επικαλέστηκε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τοπίρου η κυρία Θεοδωρακάκη, υποβάλλοντας την παραίτησή της αφού λίγες ημέρες μετά, και συγκεκριμένα στις 6 Ιουνίου αναρτήθηκε στη Διάβγη η πρόσληψή της ως ειδική συμβούλου του Δήμου. Είχαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο στο Δήμο Τοπίρου που είχαμε, είχαμε και θέμα παραίτησης Δημοτικού Συμβούλου και εκλογή νέου γραμματέα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ήταν η κυρία Θεοδωρακάκη, την οποία την είχαμε γραμματέα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλειωσε το σαν θέμα, ας πούμε. Η διαδικασία είχε τελειώσει του γραμματέα και θεωρήσαμε καλό να κάνουμε και ερώτηση όσον αφορά τους λόγους της παραιτήσεως. Η πρόεδρος μας απάντησε ότι δεν ήξερε, αυτό το ξέρει ο Δήμαρχος. Όταν προσήλθε στην αίθουσα ο Δήμαρχος, ρωτήσαμε πάλι. Και μάλιστα υπήρχε ενδιαφέρον, ρώτησε και η συμπολίτευση. Και η απάντηση του Δημάρχου ήταν ότι οι λόγοι είναι προσωπικοί. Οι προσωπικοί λόγοι τους μάθαμε χθες, με την ανάρτηση στη Διάβγεια προσλήψεως σαν ειδική συμβούλου του Δημάρχου. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μας πει ο Δήμαρχος τους προσωπικούς λόγους. Όπως ήταν φυσικό, η θέση της κυρίας Θεοδωρακάκη αναπληρώθηκε από τον πρώτο επιλαχόντα Δημοτικό Σύμβουλο, κύριο Χαλίτογλου Μουμίν, ο οποίος μάλιστα γίνε πάραυτα έμιστος αντιδήμαρχος, αντικαθιστώντας τον κύριο Χουσέινο Γλουσουνάη, με τις πληροφορίες να μιλάνε για ιδιαίτερη ενόχλησή του ως προς τον τρόπο με τον οποίο δρομολογήθηκε η αντικαταστασή του. Υπάρχει και μία ακόμη παραίτηση του αντιδημάρχου. Παραιτήθηκε από τη θέση του αντιδημάρχου. Είναι ο κύριος Σουνάη από την Ηλιόπετρα. Ήταν επί 2,5 χρόνια περίπου αντιδήμαρχος. Οι λόγοι της παραιτήσεως της κυρίας Θεοδωρακάκη γίνανε γνωστοί. Του κυρίου Σουνάη θα περιμένουμε. Το θέμα, όπως είναι φυσικό, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις και σχόλια, με αυτοδιοικητικά πρόσωπα να επισημαίνουν πως η όλη υπόθεση των διορισμών και των αντικαταστάσεων μπορεί να είναι νόμιμη, ωστόσο εγείρει πολιτικά ζητήματα.